καθώς ανεβαίνουμε στο μοναστήρι της Παναγίας μας, εδώ στο λόφο του γυροκομιού, αδελφοί μου αγαπητοί, στο μοναστήρι το Παλάδιον της Πίστεως και το Λίκνον της Ορθοδοξίας και του Έθνους και ετοιμαζόμαστε για να εορτάσουμε την γιορτή της μεγάλης μας μάνας της Παναγίας μας και να εναποθέσουμε στο περίπιστο και θαυματουργό και άγιο εικόνισμά της τους μύχιους πόθους της ψυχής μας και τους πόνους της καρδιάς μας, χαρές και λύπες και ό,τι άλλο έχει ο καθένας εντός του, καθώς προσβλέπουμε προς την Παναγία μορφή της και ατενίζομαι το γλυκύτατο βλέμμα της, ακούμε τον Κύριό μας να λέγει όπως διασώζει το λόγο του ο ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, τον ακούσαμε σήμερα, «Όγαινε άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών». Παράπονο μεγάλο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πολλάκις έχει σταθεί με παράπονο ο Κύριος μας και έχει εκφράσει και με αυτά τα λόγια αλλά και με άλλα όμοια τον πόνο του για την αποστασία των ανθρώπων. Όγαινε άπιστος, τι έκαμα εγώ για σένα και τι κάμεις εσύ για μένα. Σε άλλη περίπτωση θα είπε λαός μου τι επίησάσι και τι μη ανταπέδωκας. Και ενθυμίστε πολύ καλά το παρακάτω που είπε, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε, λαός μου, τι επίησάσι και τι μη ανταπέδωκας. Και εις άλλην περίπτωσιν, βλέποντας από ψηλά από έναν λόφο την Ιερουσαλήμ, έλεγε ο Κύριος, κάτι που έχει διαχρονικήν θα έλεγα ισχύν. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, όσοι όρνη στα νοσία εαυτής και ούκη θελήσατε. Πόσες φορές θέλησα να σας συγκεντρώσω κάτω από την αγάπη μου και ενώ γνωρίζατε ότι μακράνε μου υπάρχει η καταστροφή, δε θελήσατε να έλθετε κάτω από τα σπτέρυγάς μου. Ιδού αφίεται ο οίκος ημών έρημος. Κοιτάξτε, ο οίκος ημών, τα σπίτια και η πόλη σας θα μείνουν έρημα. Για την Ιερουσαλήμ ο λόγος αυτός του Κυρίου επαληθεύτηκε. Θα σας αναφέρω το ιστορικό γεγονός, το οποίο βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας ως εκπλήρωση των λόγων του Κυρίου. 70 χρόνια μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, ο αυτοκράτορας Τίτος, τότε στρατηγός, περιεκύκλωσε τα Ιεροσόλυμα με σκοπό να καταστρέψει την πόλη και να την καταλάβει ο Ρωμαίος αυτός τότε στρατηγός και μετέπειτα αυτοκράτορας. Όμως η αντίσταση ήταν μεγάλη. Για να κάμψει την αντίσταση αυτή έκοψε το νερό και εμπόδισε τα τρόφιμα. Έφτασαν σε σημείο οι κάτοικοι της πόλεως να φάνε ακόμα και τα άλογα όντα και ό,τι βρήκαν εύκαιρον ενώπιόν τους. Εκάμφθη η αντίσταση, εισήλθε ο Ρωμαίος στρατηγός, θριαμβευτής μέσα εις τα Ιεροσόλυμα και δεν άφησε λίθον επί λίθου. Όμως, το φρικτότερο όλων είναι εκείνο που διασώζει ο ιστορικός των Ιουδαίων Ιώσυπος. Δεν το διασώζει κάποιος ειδωλολάτρης, αλλά ένας Ιουδαίος ιστορικός. Λέγει ότι στους Ρωμαίους
Μύρισε ψητό κρέας όταν μπήκαν μέσα. Και λένε, μα αφού δεν έχουν τίποτα να φάνε, πώς είναι δυνατόν να μυρίζει ψητό κρέας? Θα ψάξετε να βρείτε την πηγή. Πήγαν λοιπόν οι στρατιώτες και έψαξαν και τους οδήγησε η μυρωδιά του ψητού κρέατος σε ένα σπίτι. Και τι βρήκαν? Μία μάνα που ονομαζόταν, λέγει ο Ιώσυπος, Μαριάμ, να έχει σφάξει το παιδί της, να το έχει ψήσει και να τρώγει. Έχασαν τα λογικά τους από την πείνα και όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της αποστασίας από τον Θεό. Πήγαν και το είπαν στον Τίτο ότι η μυρωδιά του κρέατος μας οδήγησε σε αυτό το σπίτι και είδαμε αυτό το φρικτό θέαμα. Ξέρετε τι είπε ο ειδωλολάτρης? Αν έφτασαν σε αυτό το σημείο η μάνα να μην λυπάται το παιδί της έχοντας χάσει τα λογικά της και να αισθεί το τέκνο της, έφτασαν γιατί απομακρύνθηκαν από το Θεό τους. Αδελφοί μου, ο λόγος του Κυρίου μας, το παράπονό του είναι επίκαιρο. Όχι είναι άπιστος και διεστραμμένοι, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημάς. Τι έκανα για σας? Ήρθα από τον ουρανό και έγινα άνθρωπος για σας. Γεννήθηκα μέσα σε μια φτωχή σπηλιά και σε μια ταπεινή φάτνη, με τέτοιο τρόπο, σε τέτοιο τόπο που δεν μπορούσε ποτέ άνθρωπος να φανταστεί για τον πλέον φτωχό άνθρωπο του κόσμου. Έζησα ανάμεσά σας, γεύτηκα τον πόνο σας, τη χαρά σας, τα πάντα. Με οδηγήσατε στο Σταυρό, άπλωσα τα χέρια της αγάπης μου για σας. Κατέβηκα στον Άδη, αναστήθηκα για σας. Σας προστατεύω, σας αγαπάω και εσείς μακρύνεστε από μένα, σαν πρόσωπα με διαγράφετε. Όπως θα έλεγε ο ποιητής, Θεέ τραβήξου από κοντά μας σκιάχτρο του νου και της ψυχής. Για σε τα λόγια τα δικά μας δεν είναι λόγια προσευχής. Λαός μου, τι επίησάσι και τι μη ανταπέδωκας. Με διώξατε από την οικογένειά σας, με διώξατε από τις πόλεις σας, με διώξατε από τη χώρα σας την οποία τόσο αγάπησα και προστάτευσα. Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, μέχρι πότε θα σας ανέχομαι? Όμως, ενώ ακούμε αυτά τα λόγια του Κυρίου και τρέμομαι και δικαίως, διότι δικαία η κραυγή της αγωνίας και του πόνου του, θα έλεγα δε και της απειλής του, ως λέγει ο διάκονος εις τας δεήσεις που ακούμε κατά την διάρκεια του εσπερινού και άλλων ιερών ακολουθιών. Ενώ ακούμε αυτά και τρέμομαι, έρχεται κάτι να απαλύνει τον πόνο μας και τον φόβο μας να διασκεδάσει. Έρχεται ένα πρόσωπο να μπει ανάμεσα σε μας και ανάμεσα στον φρικτό θρόνο του Θεού και να δώσει κουράγιο, δύναμη, ελπίδα, απαντοχή, παρηγοριά, παραμυθία στις καρδιές όλων μας. Είναι η Παναγία μας. Όπως, αδελφοί μου, όταν τα παιδιά παραστρατούν και κάνουν αταξίες μικρές ή μεγάλες και στενοχωρούν την οικογένεια ή και τον κόσμο ολόκληρο και καταστρέφονται εκείνα, όπως λέγω τότε, ο πατέρας έρχεται με αυστηρόν τόνο και ύφος να ελέγξει, να επιτιμήσει και αν θέλετε, γιατί όχι, να τιμωρήσει, να παιδαγωγήσει, για να το πω καλύτερα, για να μην παραπονούνται κάποιοι. Όπως τότε λέγω, μπαίνει η μάνα στη μέση, εκείνη που είναι η θαλπορή, που είναι η παρηγοριά και προς την οποία στρέφεται κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό και μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, μάνα μου λέμε, όχι γιατί δεν αγαπάμε τους πατεράδες μας,
αλλά διότι γνωρίζουμε ότι η καρδιά της μάνας είναι τόσο σπλαχνική. Έτσι λοιπόν και τώρα, όσες αμαρτίες κι αν έχουμε κάνει, όσο το Θεό κι αν έχουμε πικράνει, όσο και αν ακούμε από τον ουρανό το παράπονο του Κυρίου μας, έρχεται εκείνη να γλυκάνει τον πόνο μας, να γλυκάνει την οδύνη μας και να μας πει «Μη φοβήστε, παιδιά μου, είμαι η μάνα του Κυρίου σας και δική σας μάνα». Όλοι φωνάζομαι, κραυγάζομαι αυτή την μεγάλη μητέρα του ουρανού, την γέφυρα που ένωσε τα επίγεια με τα επουράνια και όλοι απολαμβάνουμε των πολλών ευαργεσιών και της αγάπης της. Είναι η μεσήτριά μας, είναι η παρηγορήτριά μας, είναι η ελεούσα μας, είναι τα πάντα για μας. Γι' αυτό λοιπόν και συχνά πυκνά ή μάλλον αδιαλείπτως καταφεύγουμε στην αγάπη της, στη στοργή της και στην προστασία της. Γιατί γνωρίζουμε ότι πολύ ισχύει δέησης μητρός προσευμένη αν δεσπότου. Έχει μεγάλη ισχύ και παρησία η δέηση της μεγάλης μάνας μας της Παναγίας ενώπιον του Δικαιοκρίτου, ενώπιον του Δεσπότου Χριστού. Και κάτι άλλο, γνωρίζομαι και τούτο είναι κάτι που παραμυθεί, παρηγορεί την καρδιά μας παρά τις πολλές μας αμαρτίες και γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν θα μας αφήσει ο Κύριος ορφανούς και εγκαταλελειμμένους εξαιτίας της αποστασίας μας. Γνωρίζομαι ότι όπου υπερεπλεώνασεν η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσευσεν η χάρις. Αδελφοί μου αγαπητοί, η μετάνοια είναι η μόνη σωτήρια οδός. Είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε για να επανεύρουμε την πνευματική μας τροχιά και για να φτάσουμε, ως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, εις άνδρα τέλειον και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Παρακαλούμε την Παναγία μας και θα την παρακαλέσουμε και σήμερα το απόγευμα, αφού την χαιρετήσουμε και την εγκομιάσουμε, με τους ύμνους εκείνους που έγραψε το Άγιο Χέρι ενός αρχιερέως των πατρών του Διονυσίου το 1541 και διασώζονται μέχρι σήμερα και τους ψάλλουμε ενώπιον της Θαυματουργού εικόνος της Παναγίας μας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 7, όπως κάνουμε κάθε χρόνο την Κυριακή πρώτης εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας, όλη η Πάτρα, όπως γίνεται κάθε φορά, με επικεφαλής τον Επίσκοπο, τον ηγούμενο της Ιεράς αυτής Μονής και την Αδελφότητα, με επικεφαλής τους άρχοντας όσοι έλθουν, θα ανέλθει εις το ιερόν τούτο προσκύνημα και μοναστήριον της Παναγίας, άπας ο ευσεβής, ο φιλόθεος, φιλοπανάγιος και φιλάγιος πατραϊκός λαός, για να την χαιρετήσουμε και να την εγκομιάσουμε και να την παρακαλέσουμε να μας κρατάει στα χέρια της παρά τις αμαρτίες μας και να απαλύνει τον πόνο μας και να ευλογήσει και να οικονομήσει ο Θεός διαπρεσβειών της, ώστε η ταλέπορη πατρίδα μας να βρει και πάλι το δρόμο της. Η Παναγία έχει αγάπην πολλήν, ότι η φιλόστοργος μη τηρεστεί πάντων ημών. Αμήν. Ανείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, αλληλούια.